Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα αντιμετωπίζει πέραν όλων των υπολείπων ένα πολιτικό πρόβλημα. Και η βάση αυτού του πολιτικού προβλήματος είναι ότι διαθέτει μια αντιπροσωπευτική και ανίσχυρη κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, ο συνδυασμός αυτής της πραγματικότητας, δηλαδή της ανίσχυρης και μη αντιπροσωπευτικής ως τους πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς κυβέρνησης, αλλά και η αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε πολύ κρίσιμα ζητήματα δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση που επιζητούν μία και μόνο απάντηση κατά τη γνώμη μου. Να δούμε πώς, τουλάχιστον στο πολιτικό επίπεδο, θα αποκαταστήσουμε την δημοκρατική κανονικότητα. Και αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο μόνο. Ναι, ωραία. Αυτό λοιπόν θα ζητήσετε από τον κύριο Παπούλια, τι είναι, δεν είναι στο λοιπόν. Να πολιτηθεί προφανώς. Θα το ενημερώσω για τη θέση του. Τι θα του ζητήσετε, γιατί ζητήσατε το ραντεβού? Φαντάζομαι ότι επιτρέπεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να συναντιέται, να μην παίρνει άδεια από τον κύριο Σαμαρά. Άλλωστε, ξέρετε, δεν έχουμε και πολλούς συνομιλητές ενώ σε θεσμικό επίπεδο. Ο κύριος Σαμαράς δεν έρχεται στην Βουλή, δεν συζητάει με κανέναν, δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Γιατί τον πήρα τηλέφωνο και δεν το σήκωσε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται ως προς τον τρόπο που πολιτεύεται με μια ακρότητα. Έχει έναν ακραίο τρόπο που πολιτεύεται. Ναι, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι επίσημη θέση δική σας, ήταν μια θέση που εκφράστηκε έτσι λίγο και δεν εννοούσε ακριβώς αυτό, ότι σε περίπτωση που γίνει συνάντηση του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας θα πάει να του πει να φυγεί? Γιατί, επειδή το έχω διαβάσει 100 φορές ότι το είπε ο κύριος Παπάς, πάνω σε αυτό πατάει ο Σαμαράς και λέει δεν πάω. Καλά, αστεία πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς δεν έρχεται στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς δεν έρχεται στη Βουλή. Αυτό είναι γεγονός, τον αμφισβητεί κανείς? Όχι, δεν είναι. Είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει εγγράψει ένα αρνητικό ρεκόρ παρουσιών στην Βουλή. Δεν έχει αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να ενημερώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για οποιοδήποτε θέμα. Και τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ενώ μιλάει για και απευθύνεται στον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο και λέει βάλτε πλάτη, την ίδια ώρα υλοποιεί ένα σχέδιο το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά. Από τη μία, την αιμονή σε μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει στα σημερινά διέξοδο, και από την άλλη, κατά καιρούς, υιοθετεί την πολιτική της έντασης. Το έχετε δει αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες το είδαμε, όταν κατά σειρά το ένα μετά το άλλο κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος αρχικά κινδυνολογούν εις βάρος της οικονομίας και των τραπεζών. Τι λέτε, κύριε? Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε λοιπόν τώρα. Α, μου είπε τι θα κάνουμε. Εδώ σας επαναλαμβάνω. Ναι, είναι όμως σοβαρό. Η δημοκρατική διέξοδος περνάει μέσα την προσφυγή στις κάλπες. Τι να κάνουμε? Εντάξει, όχι, άλλο λέω. Εάν ισχύει αυτό, ότι σε περίπτωση που σας καλέσει, θα πάτε να του πει: κύριε Σαμαρά μου, ευχαριστώ πολύ, ήρθα να σου πω ότι πρέπει να φύγεις. Νομίζω ότι σας παρουσίασα πριν από λίγο όλο τον γάμβα. Έτσι τον απόψεόν μας, τι θα πάμε να πούμε. Ξέρετε κάτι, υπάρχει δυνατότητα για συνένεση σήμερα στο πιο πράγμα. Συντεταγμένα, να αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιπολιτικής αντιπαράθεσης, στα πραγματικά επίδικα, όχι ανατρέχοντας δεκαετίες πριν, όχι κινηνολογώντας, όχι δημιουργώντας ένα διχαστικό κλίμα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, το γνωρίζουμε. Ναι, αλλά σου λέει και ο άλλος όμως ότι από την επόμενη μέρα των εκλογών ζητάς εκλογές. Δεν είναι κάτι που το ζητάς τώρα τελευταία γιατί αλλάξαν οι συνθήκες ή γιατί έχουν ζοριστεί τα πράγματα. Από την άλλη, από την επόμενη μέρα που γίνανε εκλογές, ζητάς εκλογές και σου λέει ο άλλος. Να σας απαντήσω. Όταν έχεις πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού τον Ιούνιο του 2012 με το αίτημα επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου και έχεις εφαρμόσει μια πολιτική η οποία μας έχει χώσει πιο πολύ μες στο μνημόνιο, ναι, θεωρώ ότι έχεις κάνει το πρώτο πολιτικό ολίσθημα, μεγάλο πολιτικό ολίσθημα. Κύριε Καρακούνη, ορίστε. Κοιτάξτε, είναι το 2012 που αναλάβαμε και λέει ο κ. Σκουλέτης.